Πάμε να μπούμε τώρα στα πολιτικά, στα σκληρά όπως λέμε. Να επικοινωνήσουμε με την Ναντίν Χαρδαλιά τηλεφωνικά, την πολύ καλή συνάδελφο και συντάκτρια του πολιτικού τμήματος του Sky. Διότι από την Παρασκευή που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, αυτή η υπόθεση με τις παραιτήσεις και στη συνέχεια βέβαια με τις πληροφορίες που βγαίνουν με καταιγιστικό ρυθμό για τις παρακολουθήσεις. Τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ακριβώς. Μίζωνος και Ελάσσονος. Και έχουμε τώρα, είμαστε σε αναμονή της τοποθέτησης εναντίον του Πρωθυπουργού για το θέμα, ο οποίος θα απευθυνθεί σε λίγη ώρα στον ελληνικό λαό. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Πράγματι, προς το μεσημέρι, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τουλάχιστον αναμένεται η δήλωση του Πρωθυπουργού για την υπόθεση της παρακολούθησης του κινητού τηλεφώνου του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Το πλήρες περιεχόμενο και η ακριβής ώρα οριστικοποιούνται αυτή την ώρα στο λεγόμενο πρωινό καφέ, την τακτική δηλαδή σύσκεψη του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου με το επιτελείο των στενών συνεργατών του. Πυρήνας του μηνύματος του Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται να είναι όλα στο φως με θεσμικό τρόπο. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να διακηρύξει την πρόθεσή του για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης με στόχο τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση και ο ίδιος προσωπικά δεν έχουν τίποτα να κρύψουν και γι' αυτό θα πράξουν ό,τι απαιτείται για να μην μείνει απολύτως καμία σκιά στην υπόθεση αυτή. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται κατά πληροφορίες να παραθέσει τους λανθασμένους χειρισμούς του πρώην διοικητή της ΕΥΠ. Θα επαναλάβει ότι ο ίδιος ενημερώθηκε μόλις την περασμένη Πέμπτη και θα τονίσει κατά πληροφορίες πάντα ότι αν είχε περιέλθει η νόμιμη επισύνδεση για το τηλέφωνο του κ. Ανδρουλάκη σε γνώση του εγκαίρως, δεν θα είχε ανάψει ποτέ το πράσινο φως για να γίνει παρακολούθηση οποιοδήποτε πολιτικού προσώπου. Αυτό άλλωστε τόνισε νωρίτερα μιλώντας εδώ στον Sky στην πρωινή ενημέρωση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα δούμε και ένα απόσπασμα σε λίγο. Δεν σε άκουσα αυτά. Ναι, θα δούμε λέω και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Οικονόμου στη συνέχεια. Ολοκλήρωσε. Επίσης, θα ξεκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός, όπως το έπραξε και ο κύριος Οικονόμου νωρίτερα, ότι καμία αρχή ασφάλεια στην Ελλάδα δεν έχει προμηθευτεί και δεν χρησιμοποιεί το κακόβουλο λογισμικό Predator, ή οποιοδήποτε ανάλογο. Γενικότερα, στόχος είναι να περιγραφεί το τι έχει συμβεί, ποια είναι η ευθύνη που αναλογεί στην κυβέρνηση και τι κινήσεις έγιναν, αλλά και τι κινήσεις θα γίνουν στο εξής, προκειμένου να μπει φρένο στην τοξικότητα στην πολιτική ζωή του τόπου και στη συνωμοσιολογία. Γι' αυτό άλλωστε και η κυβέρνηση έχει αποδεχτεί το αίτημα για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής και για την εκ νέου συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής παρουσία του νέου διοικητή της ΕΥΠ. Πιθανότατα με το άνοιγμα της Βουλής μένει να δούμε κατά πόσο υπάρχει πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο νωρίτερα. Μάλιστα. Ναντίν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες.